Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση ότι ουσιαστικά την εικόνα την ενθικτοδός τη χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό ο Στάλιν και θα ήθελα να σας δείξω μία εικόνα εδώ πέρα όπου δεν ξέρω αν βλέπετε, το βλέπετε? Όπου εδώ πέρα εξαφάνισε ένα σύντροφό του γιατί πίστευε ότι, και σωστά ότι η εικόνα ήταν πολύ σημαντική και πολύ δυνατή. Δεν ξέρω τι βλέπετε την εικόνα. Δεν ξέρω. Ναι, την αριστερά και δεξιά, ναι. Ναι. Είναι ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε ουσιαστικά την εικόνα σαν εργαλείο προπαγάνδας. Το ίδιο έκανε και με τον Τρότσκι και με πάρα πολλούς και εχθρούς. Με πάρα πολλούς. Ναι, ναι. Όπως ήταν είπατε, τους εξαφάνιζε από τις εικόνες, από τις φωτογραφίες επίσημες. Γιατί ήταν εθικτοδός, είχε καταλάβει τη δύναμη της εικόνας. Όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την εικόνα ανέκαθεν και βέβαια με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα μιλάμε για την οικονομία κλίμακος που έχει η εικόνα. Ότι υπήρχε στο παρελθόν, η οικονομία κλίμακας ήταν διαφορετική. Π.χ. Η εικόνα στην εκκλησία και τα αγάλματα στους ναούς ήταν και αυτά παραστάσεις που έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, η οικονομία της κλίμακας, η κλίμακα ήταν πολύ μικρή. Πόσοι μπορούσαν να μπουν στον Άγιο Πέτρο? Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιήσει ή να συμμετέχει σε αυτό το διαμερισμό της εικόνας ήταν πολύ λίγος. Το πρόβλημα της αλλαγής είναι ότι η εικόνα πλέον είναι εύκολη διαχειρίσιμη, κινείται γρήγορα, δεν έχει κριτήρια ορίων, μπορεί να διακινείται με πολλές διαστάσεις, είναι μια άλλη. Αυτό αλλάζει την εποχή, αυτό που λέμε και πολλές φορές η ποσότητα κάνει μια τελείως άλλη ποιότητα. Εδώ θα έλεγα ότι κάπου εδώ έχει δίκιο ο φιλόσοφος που το είπε. Μάλιστα.